Χαίρετε. Συνέχεια εκπομπών από την τηλεόραση του Flash εν ώψη των εκλογών του Μαΐου με την αυτοδιοίκηση στο μέρος αυτό και με έναν ιδιαίτερο Δήμο ο οποίος έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να συζητάς για αυτόν και ο οποίος συνεχώς αλλάζει, μεταβάλλεται. Θα συζητήσουμε όλα αυτά μαζί με τον κύριο Βασίλη Κωνσταντόπουλο, υποψήφιο δήμαρχο Σερβίων πλέον, όχι Σερβίων Βελβεντού, καθώς ήταν μία από τις πολλές αλλαγές, κύριε Κωνσταντόπουλο, που είχαμε στον Δήμο. Καλησπέρα, ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας. Καλησπέρα σας, κύριε Χριστόδουλο, σε εσάς και τους τηλεθετές μας. Έλεγα ότι μιλούμε για έναν Δήμο ιδιαίτερο, ο οποίος έχει μεγάλο ενδιαφέρον συζητάς για αυτόν, αλλά επειδή έχει πολλά προβλήματα και σοβαρά, φαντάζομαι ότι είναι πολύ μεγάλη πρόσκληση για εσάς να ασχολείστε με ένα τέτοιο Δήμο, έτσι, με τον Δήμο Σερβίων Βελβεντού και πλέον με τον Δήμο Σερβίων. Ναι, πράγματι, ο Δήμο Σερβίων Βελβεντού έχει τρομακτικά προβλήματα, είναι γνωστά, δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε πάλι. Αυτό που πρέπει να σημειώσει κανείς ως τελική εικόνα είναι ότι βρίσκεται σε τραγική κατάσταση και από οικονομικής αλλά και από διοικητικής πλευράς. Mm-hmm. Πρόκειται ουσιαστικά για έναν κλειστό Δήμο. Θα κάνουμε μία αναφορά στον Δήμο Σερβίων Βελβεντού για το πώς είναι σήμερα. Θα ζητήσω ένα σχόλιο από εσάς, όμως θα επικεντρώσω την προσοχή μας στο αύριο. Στο ποιες είναι οι προτάσεις για να αλλάξει η κατάσταση. Προφανώς, αυτό θα συζητήσουμε κυρίως. Έλεγα νωρίτερα για τις σημαντικές αλλαγές του Δήμου Σερβίων. Να υπενθυμίσω βεβαίως ότι είστε υποψήφιος δήμαρχος με τον συνδυασμό Δημοτική Συνεργασία και εκεί προέκυψε μία σημαντικότατη αλλαγή. Την πούμε σε λίγο αυτή και μία συνεργασία προεκλογική, γιατί ο Κλεισθένης βοηθά τις μετεκλογικές συνεργασίες. Εσείς πρωτοπορήσατε, πήγατε πριν. Θα πούμε λίγο αργότερα αυτά, ξεκινήσουμε από το πρώτο θέμα. Να ξεκινήσουμε με την αλλαγή που επήλθε. Πλέον δεν έχουμε Δήμο Σερβίων Βελβεντού. Έχουμε έναν Δήμο Σερβίων. Είναι μια σημαντικότατη αλλαγή, η οποία πόσο έχει αλλάξει την προεκλογική σας οργάνωση? Δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά, διότι γνωρίζαμε όλοι μας ότι πηγαίναμε, γνωρίζαμε εδώ και τρεις μήνες εννοούμε, mm-hmm. όχι ένα χρόνο πριν. Ότι φαινόταν ότι εκεί θα πήγαινε. Άρα οι σχεδιασμοί μας προς το παρόν αφορούσαν τον σημερινό Δήμο Σερβίων. Εμείς με το Δήμο Βελβέντου, με τη Δημοτική Ενότητα του Βελβέντου τότε, για να είμαστε πιο ειλικρινείς και ακριβείς, δεν είχαμε ασχοληθεί, ακριβώς γιατί περιμέναμε να γίνει η απόσχηση, η αυτονομία, όπως και τελικά έγινε. Mm-hmm. Άρα δεν μας δημιουργήσε κανένα πρόβλημα ούτε στο σχεδιασμό μας, αλλά ούτε και στην κατάρτιση του συνδυασμού. Πώς σας φαίνεται αν ως ο πρώην δήμαρχος είχατε ασχοληθεί, είχατε αναλάβει την συγχώνευση, την συνένωση των δήμων των καλλικρατικών στον καλλικρατικό δήμο και πλέον θα σας ζητηθεί σαν νέος δήμαρχος, εφόσον εκλεγείτε, να αναλάβετε την δημιουργία του νέου δήμου του διαχωρισμού? Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Αυτό είναι και ένα από τα πλεονεκτήματα της παράταξής μας. Η συνένωση δήμων σε μια ενιαία οργανική οντότητα, σε έναν ενιαίο νομικό πρόσωπο, όπως έγινε το 2011, είχε μια σειρά από διαδικασίες οι οποίες προβλέπονταν με βάση τον νόμο. Εμείς το 2011 επιτυχέστατα και σε χρονογραφικό εντός 3 μηνών από την ανάληψή μας ως Δημοτική Αρχή, από 1 πρώτου του 2011 έως 31 τρίτου του 2011, είχαμε κατορθώσει να ενοποιήσουμε αυτές τις δημοτικές ενότητες, τους πρώην Δήμους, σε μια ενιαία δημοτική οντότητα, υποβάλλοντας συλλογισμό έναρξης, όλα αυτά που προβλέπονταν από τον νόμο εντός των χρονικών ορίων και του προγράμματος που είχε θέσει ο νομοθέτης. Το ίδιο θα κάνουμε και τώρα. Έχουμε τεράστια εμπειρία. Η αλλαγή όμως είναι ότι τότε υπήρξε ένας νόμος ο οποίος θα ίσχυε για όλους τους Δήμους της χώρας. Τώρα ισχύει κάτι ξεχωριστό, το οποίο εφαρμόζεται σε 5 Δήμους, ένας εκ των οποίων ο μοναδικός υπηρετικός είναι ο δικός μας. Ωραία. Η διαδικασία λοιπόν προβλέπονταν από τον νόμο και τότε, αλλά και τώρα. Εμείς, επειδή έχουμε δουλέψει μια παράλληλη, σε αντίστροφη πορεία κατάσταση, έχουμε την εμπειρία και τη γνώση να το κάνουμε και τώρα με πολύ μεγάλη επιτυχία. Γνωρίζουμε τον νόμο, την τροπολογία, να μην πούμε ότι είναι νόμος, δεν είναι νόμος, αλλά νόμος του κράτους είναι έτσι κι αλλιώς. Την τροπολογία όπως αυτή κατατέθηκε για την απόσχεση, για την διαίρεση των δήμων, δήμων αυτών και τη δημιουργία των νέων δήμων, στην προηγουμένη περίπτωση τη διαίρεση του Δήμου Σερβίων Βελβεντού και τη δημιουργία 2 νέων νομικών προσώπων, του Δήμου Σερβίων και του Δήμου Βελβεντού. Η προηγούμενη μας εμπειρία μας δίνει τη δυνατότητα και τη γνώση, mm-hmm. και τη σιγουριά και τη βεβαιότητα ότι θα το κάνουμε με επιτυχέστατο τρόπο. Προβλέπονται εντός 2 μηνών από 2 έκτου έως 31 οκτώου να γίνει μια απογραφή της περιουσίας μέσα από τη συγκρότηση μιας πενταμιλούς επιτροπής, στην οποία συμμετέχουν 2 δημοτικοί σύμβουλοι της σημερινής
του σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου, ένας δημοτικός σύμβουλος του Βελβεντού, που αυτονομείται, από την αποκεντρωμένη εκπρόσωπος, παράγοντες, υπηρεσιακοί παράγοντες, και αυτοί μέσα μέχρι 31 εβδόμου θα πρέπει να υποβάλουν το πόρισμά τους για το πώς θα κατανεμηθεί το χρέος, τα έσοδα και όλα αυτά που προβλέπονται από τον νόμο. Τον Αύγουστο ο Δήμος θα είναι κλειστό, είναι γνωστό, και στις 1/9 δημιουργείται ένα καινούργιο νομικό πρόσωπο, αυτό που αφορά εμάς δηλαδή, το Δήμο Σερβίων, με την καινούργια Δημοτική Αρχή, όπως αυτή θα προκύψει από τις εκλογές της 26ης Μαΐου και στη συνέχεια βέβαια, εφόσον υπάρξει δεύτερη Κυριακή, τις επαναληπτικές, επαναληπτικές στις 2 Ιουνίου. Για να το κλείσουμε, ρώτησα πριν από λίγες ημέρες τον Υπουργό, τον κύριο Χαρίτση, που βρέθηκε στην περισσότερη του Πρωθυπουργό, εάν μπορεί να εγγυηθεί για την ομαλή μετάβαση στη νέα κατάσταση. Και μου είπε ότι είναι ένα μεγάλο στίχημα και για το Υπουργείο. Εσείς, εφόσον εκλεγείτε, μπορείτε να δεσμευθείτε ότι θα γίνει ομαλά αυτή η μετάβαση? Προφανώς. Για να ασχολούμαστε, όχι μόνο μπορούμε να το εγγυηθούμε, αλλά θα έλεγα ότι είμαστε και οι μοναδικοί που έχουμε μια σιγουριά το πώς θα πάμε στην επόμενη κατάσταση. Εμείς σε πολλές συνεντεύξεις μας, τον προηγούμενο χρονικό διάστημα, όχι τώρα στην προεκλογική περίοδο, έχουμε πει ότι η αποκατάσταση της καθημερινότητας σε φυσιολογική λειτουργία ή αυτό που εμείς ονομάζουμε επιστροφή στην κανονικότητα, θα χρειαστεί ένα διάστημα 6 μηνών για να επανέλθει ο Δήμος σε μια φυσιολογική λειτουργία και ένα διάστημα 2 χρόνων για να επανέλθει, για να επέλθει, για να μπορέσουμε να εξηγιάνουμε τα οικονομικά του Δήμου και να υπάρξει μια οικονομική ισορροπία. Και σας το λέμε εμείς που έχουμε και μια συγκεκριμένη εμπειρία βασιζόμενη στις σημερινές οικονομικές δυνατότητες του Δήμου και στην οργανωτική δομή που έχει. Μάλιστα. Είναι προφανές ότι εμείς ως Δημοτική Αρχή με την εμπειρία και τη γνώση που έχουμε, αλλά και την πυγμή που θα έλεγα έτσι, με κάθε υπερβολή να θέλετε και με επιτρέψτε μου και επιστρέψτε μου γι' αυτό, μπορούμε να είμαστε πολύ διεκδικητικοί απέναντι στο Υπουργείο για το καινούργιο μας Δήμο. Και θέλω να το επισημάνω και είναι ευκαιρία που μου το βάζει το ερώτημα, να πω ότι θα είμαστε πάρα πολύ απαιτητικοί και με μεγάλη ένταση θα ζητήσουμε από το Υπουργείο να βοηθήσει στην επόμενη μέρα λόγω του γεγονότος ότι υπήρξε μια καινούργια κατάσταση με την διαίρεση του Δήμου σε 2 καινούργια νομικά πρόσωπα. Μάλιστα. Κρατώ το χρονοδιάγραμμα που δώσατε για την εξυγίανση του Δήμου. Θα συζητήσουμε με μεγαλύτερη ανάλυση και σε μεγαλύτερο έβρος στη συνέχεια για αυτό. Ναι. Προς το παρόν, πάμε λίγο στην επόμενη μέρα. Ο Κλεισθένης, ο νέος νόμος βάσει του οποίου θα γίνουν οι εκλογές και θα έχουμε και τα νέα σχήματα, βάσει του νομοθέτη, το σχετικό του νομοθέτη είναι ότι βοηθά τις συνεργασίες, τις μετεκλογικές συνεργασίες, τη συνεργασία των συνδυασμών μετά τις εκλογές. Εσείς προχωρήσατε σε μια προεκλογική συνεργασία. Πώς προέκυψε αυτή η συμφωνία? Κοιτάξτε, θα σας πω. Καταρχήν είναι η απέτηση των πολιτών. Και υπάρχει μια, όπως λέμε, κοινωνική αναγκαιότητα. Είναι και η σημερινή πραγματικότητα που επιτάσσει γενικώς τις συνεργασίες. Ήδη ως χώρα ζούμε σε μια πολύ κρίσιμη κατάσταση. Θεωρούμε ότι εφόσον οι πολιτικές μας ηγεσίες μπορούσαν να συνεννοηθούν με ένα καλύτερο τρόπο, δεν θα είχαμε την περίοδο των 9 χρόνων των μνημονίων, αλλά θα μπορούσε να ήταν μια περίοδος μικρότερη και πιο έτσι σφιχτή περίοδος της τραγικής, της κρίσιμης οικονομικής κατάστασης. Θεωρώντας λοιπόν ότι και εμείς έπρεπε να πάμε σε μια τέτοια κατάσταση, δηλαδή ακούγοντας τις απαιτήσεις των πολιτών που μας έλεγαν ότι πρέπει να συνεργαστούμε, το πρώτο, και προβρήκαμε σε ένα διάλογο ειλικρινή, έντιμο, με ίσους όρους. Και γι' αυτό και οι δύο συνδυασμοί που υπήρχαν, η Νοτική Κίνηση και Αντάμα, έχουν καταργηθεί και προέκυψε ένας καινούργιος συνδυασμός, η Δημοτική Συνεργασία. Εμείς θεωρήσαμε πιο υγιές, πιο έντιμο και πιο ειλικρινές και στο τέλος πιο διάφανο να συνεργαστούμε πριν από την πρώτη Κυριακή. Μετά την πρώτη Κυριακή, προφανώς θα υπάρξουν συνεργασίες οι οποίες επιβάλλονται από τον νόμο. Είναι αλήθεια αυτό. Αλλά αυτές οι συνεργασίες υποκρύπτουν, δεν λέμε τι θα γίνουν, υποκρύπτουν συμφωνίες κάτω από το τραπέζι ή υπονοούν, να το πούμε έτσι. Ακόμα και αν δεν γίνουν συμφωνίες κάτω από το τραπέζι, όλοι οι πολίτες θα νομίζουν ότι κάτι έγινε, κάτι έταξε ο ένας τον άλλο και προέκυψε μια συνεργασία. Μετά την πρώτη Κυριακή, γιατί μετά την πρώτη Κυριακή
Κάποιοι θα βοηθήσουν κάποιους. Ναι. Εκεί μπορεί να υπάρχουν συναλλαγές ή να υπάρχει υποψία συναλλαγών. Εμείς θέλαμε να τα αποφύγουμε αυτά και γι' αυτό προβήκαμε τώρα σε μια έντιμη συνεργασία πριν από την πρώτη Κυριακή για να αποφύγουμε όλες αυτές τις υπόνοιες που μπορεί να προκληθούν στο λαό εξαιτίας της οποιασδήποτε συνεργασίας μετά την πρώτη Κυριακή. Έχουμε λοιπόν μια συνεργασία από την οποία προκύπτει αυτός ο νέος συνδυασμός, ο οποίος πώς τοποθετείται κομματικά, έχει κομματικό χρώμα? Προφανώς και δεν έχει. Ήδη ο δικός μας συνδυασμός είχε έτσι υποψηφίους από όλο το φάσμα της πολιτικής έτσι, ζωής και διαπίστωσα και με χαρά ότι και ο κύριος Λιάκος ήταν κάπως έτσι. Δηλαδή είχε ανθρώπους οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται έτσι, στον χώρο της κέντρο-δεξιάς, κάποιοι στον χώρο της κέντρο-αριστεράς, αλλά δεν κοιτάξαμε καθόλου πώς αυτοπροσδιορίζεται ο καθένας. Mm-hmm. Μας ενδιέφερε ότι τα άτομα αυτά που συνεργαζόμαστε είναι άτομα αξιόλογα, ναι, είναι άτομα με εμπειρίες καταξιωμένα κοινωνικά, επαγγελματικά επίσης, με πολύ μεγάλες εμπειρίες και με πολύ μεγάλη διάθεση για προσφορά. Πάρα πολλοί από τους υποψηφίους μας, εφόσον εκλεγούν και αναλάβουν θέσεις ευθύνης, δεν θα πληρώνονται. Mm-hmm. Μεταξύ αυτών και εγώ. Αλλά έχουμε την διάθεση, την μεγάλη διάθεση για προσφορά στον τόπο μας, γιατί τον αγαπάμε, τον τιμούμε, αυτός μας μεγάλωσε. Και γι' αυτό είμαστε εδώ παρόντες. Μάλιστα, άρα το κριτήριο της επιλογής των προσώπων ήταν η εμπειρία και τι μπορούν να προσφέρουν. Όχι μόνο. Ο συνδυασμός μας καταρτίζεται από ανθρώπους ικανούς, καταρχήν αξιόλογους. Αλλά είναι κοινωνικά διαστρωματωμένος. Ναι. Είναι από όλες τις παραγωγικές τάξεις. Θα δείτε και αγρότες, κτηνοτρόφους, επιπλοποιό, επιστήμονες. Όλες οι παραγωγικές τάξεις συμπεριλαμβάνονται. Όλες οι ηλικίες συμπεριλαμβάνονται. Έχουμε υποψήφια κοπέλα 27 χρονών. Είναι σχετικά μικρή για τα πολιτικά δεδομένα. Και εγώ είμαι, αν δεν είμαι ο μεγαλύτερος, είμαι εγώ, 63. Άρα υπάρχει ένα μεγάλο φάσμα ηλικιακό που καλύπτεται από όλους τους υποψηφίους. Mm-hmm. Υπάρχουν αγρότες, υπάρχουν επαγγελματίες αγρότες. Δεν θέλω να φέρω κανένα όνομα για να μην αδικήσω κανένα. Άνθρωποι της αγοράς, άνθρωποι εργολάβοι και ούτω καθεξής. Άνθρωποι που βρίσκονται σε υπηρεσίες και όλοι τους έχουν μια ευπρεπή και παρουσία και κοινωνική καταξίωση και επαγγελματική καταξίωση. Επομένως, θεωρούμε ότι ο συνδυασμός μας είναι πλήρης καταρχήν, έχει ήδη σχεδόν καταρτιστεί, είναι αξιόλογος και με πάρα πολύ δυνατά κοινωνικά και επαγγελματικά στελέχη, άξια να αναλάβουν την καθοδήγηση, την διοίκηση του Δήμου και με βεβαιότητα ότι αυτή η διοίκηση θα έχει πρακτικά αποτελέσματα προς όφελος των πολιτών. Μάλιστα. Μου αποκαλύψατε ήδη ότι έχει κλείσει σχεδόν το ψηφοδέλτιο, απομένουν λεπτομέρειες. Λεπτομέρειες περιμένουν. 4 άτομα περιμένουν. Είναι λεπτομέρειες, θα κλείσουμε εντός των ημερών. Για να κλείσουμε, θα του κλεισθένει μετεκλογικά. Μπορείτε να συνεργαστείτε ως πρώτο ή και αν το φέρει έτσι ο πολίτης με την ψήφο του ως δεύτερο όνομα και με ποιους από τους υποψηφίους? Εμείς δεν αποκλείουμε με κανένα συνεργασία. Το αποδείξαμε και από την σημερινή συνεργασία που έχουμε. Εμείς στις προηγούμενες εκλογές με τον κύριο Λιάκο είχαμε μια αντιπαλότητα. Στήρα κατά την άποψή μας, αλλά αυτό έχει περάσει. Δεν το ξαναφέρνουμε στην επικαιρότητα γιατί δεν βοηθάει στην συζήτηση. Αλλά ξεπεράσαμε όλες αυτές τις προσωπικές αντιπαλότητες που είχαμε για το καλό του τόπου. Μάλιστα. Ξεπεράσαμε και τις προσωπικές έτσι, αντιθέσεις, να το πούμε. Τα δύο-τρία τελευταία χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο με την παράταξη του κυρίου Λιάκου είχαμε συνεργαστεί με έναν άψογο τρόπο. Καταρχήν, θα το πούμε και αργότερα φαντάζομαι, τα Δημοτικά Συμβούλια του Δήμου Σερβίων Βελβεντού είχαν απαρτία χάρη στη δική μας, της δικής μας παρουσίας. Στην αντιπολίτευση, ας το πούμε. Της αντιπολίτευσης. Και μάλιστα επειδή εμείς μέναμε μέχρι το τέλος της διαδικασίας, όλοι οι παρόντες Δημοτικής Συμβούλης Αντιπολίτευσης, μέναμε μέχρι το τέλος της διαδικασίας, πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, το 80% περίπου, παίρνονταν με τη βοήθεια της δικής μας, κυρίως παράταξη που είχαμε και 7 συμβούλους, αλλά και την παρουσία της αντιπολίτευσης γενικώς. Και την παρουσία του κυρίου Λιάκου, αλλά και την παρουσία του κυρίου Γεωργακόπουλου. Και επιπλέον, και επιτρέψτε μου να κλείσω με αυτό,
Στο διάστημα αυτό που ήμασταν παρόντες στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν ασκήσαμε μια αυστηρή αντιπολίτευση, καταγγελτική να το πούμε έτσι. Δηλαδή, ό,τι στραβό συνέβαινε στον Δήμο, που συνέβαινα πάρα πολλά στραβά, απλά τα καταγγέλαμε. Αλλά σε όλες τις συνεδριάσεις μας βοηθούσαμε τη Δημοτική Αρχή με προτάσεις και λύσεις, έτσι ώστε να ξεπεραστούν όποια λάθη έκανε η Δημοτική Αρχή, αλλά ταυτόχρονα προτείνουμε και λύσεις οι οποίες έβγαζαν από το αδιέξοδο τη σημερινή Δημοτική Αρχή. Mm-hmm. Εάν μας ακούγανε και το 16 και το 17 και το 18, σήμερα δεν θα είχαμε αυτό το πρόβλημα με το δάνειο που έχει κλείσει ουσιαστικά ο Δήμος. Γιατί στον προβλεψισμό το 16 τους είπαμε, επισημάναμε στον κύριο Δήμαρχο, μάλιστα με γραπτή μας δήλωση η οποία συμπεριελήφθη τελικά και στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επισημάναμε στον κύριο Δήμαρχο ότι θα πρέπει να προβεί γρήγορα και άμεσα στις πράξεις των εισόδων ίδρυψης, γιατί δεν θα μπορεί να συντάξει, να ισοσκελίσει μάλλον προϋπολογισμό για τα έτη 17, 18 και 19, όπως και πράγματι έγινε. Εάν μας άκουγαν, σήμερα δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα. Θα είχαν μαζέψει 2 εκατομμύρια νερά και δεν θα χρειαζόταν το δάνειο των 2 εκατομμυρίων. Τι πήγε στραβά την πενταετία αυτή, κατά τη γνώμη σας? Γιατί σας άκουγα το Σάββατο σε μια εκδήλωση του συνδυασμού σας που έκανατε λόγο για την ανάγκη ανασυγκρότησης και επιστροφής στην κανονικότητα. Άρα εννοείται πως δεν είναι κανονική αυτή τη στιγμή η λειτουργία του Δήμου. Όχι. Όπως είπε και ο Σεφέρης, αυτή η κατάσταση στον Δήμο πρόκειται για μια ανομαλία. Και ελπίζω ότι ποτέ δεν θα χρειαστεί να ξαναμιλήσω για αυτήν. Αναφερόμενος σε μια συγκεκριμένη πολιτική περίοδο. Λέμε λοιπόν ότι βασικά οι δύο λόγοι που οδήγησαν τον Δήμο στη σημερινή κατάσταση είναι η λειτουργία της πλειοψηφίας. Δεν υπάρχει πλειοψηφία. Έχει ήδη από τον πρώτο χρόνο της ανάληψης γίνει κατακαιρματισμός. Μετά το δεύτερο χρόνο, όπου αποχώρησαν και τα περισσότερα μέλη από τη σημερινή πλειοψηφία και έμεινε ο Δήμαρχος με 8, 9, 7. Έμπαιναν διάφοροι δημοτικοί σύμβουλοι. Ναι. Δηλαδή ένα πράγμα πάρα πολύ άσχημο. Βασικά οφείλεται στην διάσπαση της πλειοψηφίας. Ξέρετε, οι πολέμοι του Κλεισθένη αναφέρουν το Δήμο Συμβούλιο του Βεβεντού ως παράδειγμα για το ποιο λόγο δεν λειτουργούν δημοτικά συμβούλια που δεν έχουν την πλειοψηφία. Θα σας πω. Ναι. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι υπήρχε μια αιμονή της Δημοτικής Αρχής, να το πω με μια γενική έννοια, χωρίς να προσωποποιώ συγκεκριμένα. Βέβαια, την ευθύνη την έχει ο Δήμαρχος πάντα, έτσι, mm-hmm. ως ο ανώτατος πολιτικός άρχοντας. Υπήρχε μια αιμονή στις άρνησης των προτάσεων που τους κάναμε. Εμείς τους κάναμε ρεαλιστικές προτάσεις και τους βγάζαμε στα διέξοδα. Δηλαδή, αν μας άκουγαν το 16, στον προβλεψισμό το 16, δεν θα είχαμε αυτή την κατάσταση στο Δήμο. Βέβαια, ο Δήμος δεν θα λειτουργούσε πάλι με έναν εύρυθμο τρόπο, γιατί όλα αυτά είναι σύνθετα, ναι, και πρέπει κανείς να ασχοληθεί πολύ με το Δήμο. Χρειάζεται ατελείωτες ώρες δουλειάς για να μπορείς να ανταποκριθείς ακόμα και στα αυτονόητα, ακόμα και στα καθημερινά. Αλλά εάν μας άκουγαν, το μεγάλο πρόβλημα, το κλείσιμο του Δήμου που έγινε τώρα, δεν θα υπήρχε. Θα είχαν μαζέψει 2 εκατομμύρια νερά, δεν θα χρειαζόταν δάνειο και θα ήμασταν ένας Δήμος σε μια φθήνουσα μεν πορεία, αλλά δεν θα ήταν κλειστός. Το θέμα είναι πώς αλλάζει η κατάσταση. Γιατί τότε το να ανοίξουμε βιβλία και να δούμε τα οικονομικά του Δήμου την πάροδο αυτών των ετών δεν είναι και κουβέντα που μπορεί να γίνει μέσα σε λίγα λεπτά στο στούντιο, έτσι. Χρειάζεται μεγαλύτερη και οργάνωση. Και αλλά προσφέρει στο διάλογο να πάμε τώρα πίσω στο παρελθόν. Εντάξει, και η απόδοση ευθυνών. Στην ομιλία μου προχτές που είχαμε αντικείμενο το Σάββατο, είπαμε ότι έχουμε μιλήσει και έχουμε πει και στους συμβούλους, υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους, και κάνω έκκληση και σε όλους τους υποψηφίους δημάρχους, να μην χρησιμοποιηθεί αυτή η πενταετία ως άλοθη, ναι, για τις όποιες αδυναμίες μας στο μέλλον. Δηλαδή, αν δεν πάει καλά κάτι στο μέλλον, να το απλουστεύσω περισσότερο για να γίνει κατανοητό. Αν δεν πάει κάτι καλά στο μέλλον, θα λέμε: α, αυτή η προηγούμενη δημοτική περίοδο. Όχι, κύριε. Ξέρουμε ποια είναι η σημερινή δημοτική κατάσταση, η σημερινή κατάσταση του Δήμου, και πάνω σε αυτή τη γνώση πορευόμαστε και δεσμευόμαστε για κάποια πράγματα. Για μας δεν θα αποτελέσει άλοθη η σημερινή κατάσταση του Δήμου. Εμείς θα πάμε με γνώση, με εμπειρία και με βεβαιότητα θα τον βγάλουμε από το τέλμα. Μάλιστα. Θέλω να συζητήσουμε το πώς θα φτάσουμε από το σημείο έναρξης, που είναι η σημερινή κατάσταση, όπου έχουμε έναν Δήμο που δεν μπορούσε καν να βγάλει προϋπολογισμό και έπρεπε να δώσει μια ολιγόμενη παράταση του προηγούμενου και να πιέζεται από την επικεντρωμένη για να βγάλει προϋπολογισμό, και με τα οικονομικά δεδομένα αυτά και με το δάνειο που θα πρέπει να λάβει, στο να φτάσει μια κανονικότητα. Όλα αυτά θα συζητήσουμε λίγο μετά το διάλειμμα.
Επιστροφή στο στούντιο. Βρισκόμαστε εδώ με τον υποψήφιο δήμαρχο Σερβίων, τον κύριο Βασίλη Κωνσταντόπουλο και τον συνδυασμό δημοτική συνεργασία. Είχαμε αφήσει την κουβέντα σε μια πολύ σημαντική καμπή. Είχαμε κάνει μια καταγραφή της εικόνας του Δήμου Σερβίων αυτές τις ημέρες, αυτή την περίοδο. Και από το σημείο αυτό είπατε ότι συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μπορείτε βάσει προγράμματος να αντισέψετε την κατάσταση. Ποια βήματα πρέπει να γίνουν για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα? Κοιτάξτε, για την επιστροφή στην καθημερινότητα, η καθημερινότητα είναι καταρχήν με απλά έτσι λόγια. Η εξυπηρέτηση του πολίτη προφανώς. Καθαριότητα, αποκομιδή σκουπιδιών, λακκούβες στους δρόμους, φωτισμός. Θα πάμε σε όλα αυτά. Να ξεκινήσουμε από το οικονομικό. Το οικονομικό θα έλεγα είναι το δεύτερο. Δεν είναι το βήμα το πρώτο, το οικονομικό. Το δεύτερο είναι. Μάλιστα. Για να κάνεις οικονομική εξυγίανση πρέπει να έχεις υπηρεσίες οι οποίες μπορούν να το στηρίξουν. Σωστό. Άρα το πρώτο που χρειάζεται είναι η διοικητική και οργανωτική ανασυγκρότηση του Δήμου. Αυτό που θέλω να σας πω και να μεταφέρω και στους πολίτες, αλλά και στους υπαλλήλους, είναι ότι για μας το ανθρώπινο δυναμικό, οι υπάλληλοι μας δηλαδή, είναι το πιο σημαντικό κεφάλαιο του Δήμου. Δεσμευόμαστε ότι θα επανέλθει, ότι θα δημιουργηθεί ένα εργασιακό περιβάλλον μέσα στο οποίο οι υπάλληλοι θα δουλεύουν απερίσπαστοι και χωρίς τις παρεμβάσεις της πολιτικής ηγεσίας, ναι, έτσι ώστε να εξυπηρετούν τον πολίτη. Θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον εργασιακό για τους υπαλλήλους, έτσι ώστε να μην φοβούνται ούτε από διώξεις, ούτε από άλλες εξωτερικές παρεμβάσεις, παρά μόνο θα ελέγχονται για την απόδοσή τους με βάση τα προσόντα τους και με βάση τη διάθεση για δουλειά. Αυτό είναι το πρώτο και σημαντικό. Αφού λοιπόν κάνουμε την διοικητική, ο κάθε υπάλληλος θα πάει στη θέση που μπορεί να παράγει καλύτερα με βάση τα προσόντα του και τη γνώση και την εμπειρία που έχει. Ναι. Και βεβαίως, επειδή ήμουν δήμαρχος, τους γνωρίζω προσωπικά έναν προς έναν, άρα ξέρω πού μπορεί ο καθένας να προσφέρει καλύτερα, όπως και οι υπάλληλοι γνωρίζουν επίσης πώς και με ποιον τρόπο δουλεύω εγώ. Αυτό που δεσμεύω είναι ότι θα είμαι εκεί, θα δουλεύω πάρα πολλές ώρες και θα λύνω προβλήματα. Έχουν πάντα οι υπηρεσίες έχουν προβλήματα, έτσι ώστε και η δουλειά τους να είναι πιο εύκολη, αλλά και να είναι πιο αποτελεσματική. Το βάζω στην κουβέντα εντάχει ότι ο Δήμος δεν εξασφάλισε θέση το τελευταίο διάστημα. Ναι, είναι το μεγάλο λάθος. Παρόλη την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την ομόφωνη μάλιστα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ομόφωνη μπορεί να είναι ένα άτομο που διαφώνησε, δεν θυμάμαι καλά, αλλά εν τάχει περιπτώσει σχεδόν ομόφωνη απόφαση μπορούμε να πούμε του Δημοτικού Συμβουλίου, με βάση την οποία είχαμε ζητήσει περίπου 11 άτομα για τις υπηρεσίες του Δήμου. Δεν έγινε. Δυστυχώς η Δημοτική Αρχή παγίδευσε την απόφαση αυτή. Δεν θέλω να γυρίζω όμως πίσω, γιατί χάνουμε και τον χρόνο μας στον πολίτη μου. Αλλά δυστυχώς παγίδευσε την απόφαση, δεν μπήκαμε στη διαδικασία πρόσληψης νέων ατόμων. Εν τάφη περιπτώσει, αυτό θα δούμε με την καινούργια περίοδο πώς μπορούμε να το ξεπεράσουμε και πάντα βέβαια στη συνεννόηση με το Υπουργείο. Μάλιστα. Το πρώτο είναι αυτό. Αφού γίνει αυτό, μετά θα χρειαστούμε, όπως είπα και πριν, ένα διάστημα 6 μηνών, έτσι ώστε η καθημερινότητα να μπει σε μια φυσιολογική λειτουργία, να επιστρέψει στην κανονικότητα που λέμε. Και για να γίνει, γιατί λέμε 6 μήνες, για να γίνει αυτό χρειάζονται κάποια συγκεκριμένα βήματα, 5 τον αριθμό, μπορώ να το πω σε άλλη μια συνέντευξη, τα οποία πρέπει να προηγηθούν για να μπορέσουμε να βάλουμε τον εξοπλισμό, αλλά και το προσωπικό, να δουλέψει παραγωγικά. Παραδείγματος χάρη από ένα από αυτά, ναι, ο διζελοκίνητος εξοπλισμός του Δήμου είναι πλήρως διαλυμένος, είναι εκτός λειτουργίας. Άρα, ένα από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να γίνουν είναι να αποκατασταθούν όλες αυτές οι βλάβες των μηχανημάτων αυτών και ούτω καθεξής. Με βάση το χρονοδιάγραμμά μας και τις ενέργειες που έχουμε προγραμματίσει, απαιτούνται περίπου 6 μήνες μέχρι τον Απρίλιο του 2020, έτσι ώστε να βγούμε δυνατά μπροστά και με βεβαιότητα ότι η καθημερινότητα θα επανέλθει στην φυσιολογική της λειτουργία. Θα είναι αυτόματη η οικονομική εξυγίανση μέσα στις κινήσεις? Όχι, είναι προφανές. Εάν υπάρξει αυτόματη και υπάρξει κάποιο πρόγραμμα από το Υπουργείο, χαρά σε Ευαγγέλια. Εμείς θα έχουμε καταγράψει το χρέος στην κάθε λεπτομέρεια. Άλλωστε προβλέπεται και από τον νόμο. Ναι. Και θα ξέρουμε και ποιο και είναι τώρα το πρόβλημα. Από τον νόμο. Ναι. Ποια θα είναι και οι πραγματικές μας οφειλές. Αλλά εμείς βασιζόμαστε στα δικά μας έσοδα και στις δικές μας προοπτικές. Με βάση τις προοπτικές του Δήμου, λέμε ότι θα χρειαστεί περίπου ένα διάστημα 2 ετών για να επανέλθει ο Δήμος σε μια οικονομική ισορροπία.
Ο λογαριασμός στους πολίτες όμως. Είναι οικονομική ισορροπία. Έχει μεγάλη σημασία. Δηλαδή πρέπει να εκτελεστούν ουσιαστικά δύο προϋπολογισμοί. Ναι. Αυτό είναι. Και αυτό είναι τα, έτσι. Ισχύει αυτό, βέβαια. Από εκεί και πέρα, προφανώς, αν εννοείται να θα πρέπει να στέλνονται οι λογαριασμοί, προφανώς οι λογαριασμοί θα στέλνονται στον χρόνο τους, ένα εξάμηνο, όπως είναι και όπως ήταν παλιότερα. Και προφανώς αυτά πρέπει να γίνονται σε έναν φυσιολογικό τρόπο μέσα από τις υπηρεσίες. Η πολιτική ηγεσία δεν ανακατεύεται σε αυτά. Αλλά οι υπάλληλοι θα γνωρίζουν και θα έχουν τη συνδρομή της πολιτικής ηγεσίας, έτσι ώστε έγκαιρα να βεβαιώνουν τους λογαριασμούς ίδρυψης και αποχέτευσης και έγκαιρα να εισπράττουν. Μάλιστα. Γιατί και τα χρέη των υπηρεσιών του Δήμου είναι και αυτά μια βραδιφλεγής. Ούτε καν βραδιφλεγής πλέον. Είναι μια βόμβα η οποία μπορεί να σκάσει ανά πάσα στιγμή. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι και στο ελληνικό κράτος, αν θυμάμαι καλά, τα χρέη των πολιτών προς το ελληνικό δημόσιο ήταν γύρω στα 100 δις. Εντάξει, τα μεγέθη βέβαια είναι δυσανάλογα με εμάς, αλλά υπάρχουν οφειλές των πολιτών προς το Δήμο, είναι στη τάξη των 2 εκατομμυρίων. Mm-hmm. Εισπράξιμο από αυτά είναι περίπου 600-800.000. Οι άλλες είναι παλιές οφειλές και αφορούν ανθρώπους που δεν μπορούν, από τους οποίους δεν μπορεί ο Δήμος να εισπράξει. Και βεβαίως δεν ξέρω τι οφειλές θα δημιουργηθούν από τις καινούργιες βεβαίωσεις των λογαριασμών ίδρυψης και αποχέτευσης, που αφορούν τα έτη 16, 17, 18 και 19. Ναι. Αυτό τα 2 εκατομμύρια θα αυξηθούν, είναι προφανές, θα γίνουν 3. Σαφές. Εκεί χρειάζεται μια αλληλογισμένη λοιπόν πολιτική από τη Δημοτική Αρχή, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα και η ανάσα στους πολίτες για να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις αυτές. Υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος, τον οποίο εμείς το γνωρίζουμε και θα τον δείτε εφόσον μας επιλέξει οι πολίτες στην πολιτική ηγεσία, πώς θα εξελιχθεί και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Μία άλλη ιδιομορφία δήμων όπως είναι ο Δήμος Σερβίων είναι ότι πρόκειται για ορεινούς σε μεγάλο ποσοστό δήμους και μειονεκτικούς. Οι οποίοι έχουν κοινότητες και χωριά τα οποία και δύσκολη πρόσβαση έχουν και έχουν και πληθυσμό με μεγάλο μέσο όρο ηλικίας. Επομένως, το θέμα της κοινωνικής συνοχής είναι εξαιρετικά δύσκολο. Το δημιουργήσει ένα περιβάλλον ασφάλεια στους κατοίκους αυτούς. Πώς θα κινηθείτε σε αυτό το επίπεδο? Κοιτάξτε, είναι αλήθεια αυτό που λέτε, ότι ο πληθυσμός, γενικώς ο πληθυσμός της περιφέρειας, αλλά και ιδιαίτερα του Δήμου μας, μιας και είναι ένας περιφερειακός Δήμος. Ένας και επαρχιακός. Μεσαίο έτσι μέγεθος. Είναι ο Δήμος Σερβίων που μένει μετά την απόσχηση του Βελπεντό, είναι περίπου με την απογραφή του 11.500 κάτοικοι. Γενικώς όμως ο πληθυσμός για πάρα πολλά χρόνια έχει συρρυκνωθεί, ναι, και υπάρχει ακόμα η τάση να συρρυκνώνεται. Θεωρούμε ότι σε αυτόν τον πληθυσμό που υπάρχει είναι ένα μεγάλο ποσοστό γερασμένου πληθυσμού, ηλικίες πάνω από 65-70 χρόνια, οι οποίοι χρειάζονται την υποστήριξη του κράτους, να το πούμε έτσι, ή της πολιτείας, να το πούμε. Μια έκφραση της πολιτείας είναι και ο Δήμος. Εμείς ως Δημοτική Αρχή είχαμε συστήσει, είχαμε ιδρύσει, να το πω έτσι πιο καλά, κοινωνικές δομές, τα γνωστά ΚΙΦΗ, Κέντρα Μερίσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, στα Σέρβια, δοκιμαστικά το 2014, και αυτό λειτουργεί μέχρι τώρα. Τέτοιες δομές θα επεκτείνουμε και σε όλη την έκταση του Δήμου. Και στο Λιβαδερό και στα Καμπούνια, αλλά και στον άξονα Βαθύλακο Μεσιανή μέχρι και τα Λεύκαρα. Mm-hmm. Και θα δούμε βέβαια αν χρειαστεί και άλλη μία δομή στα Σέρβια μέσα. Έχουμε τη γνώση από την προηγούμενη θητεία μας πώς θα το κάνουμε αυτό και έχουμε και τον τρόπο να το υποστηρίξουμε. Γιατί αυτό χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκά προγράμματα, όχι από χρήματα του Δήμου. Δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου. Ακριβώς. Δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου, είναι χρήματα που έρχονται απ' έξω και εμείς, λόγω και της εμπειρίας μας και της γνώσης μας, εγγυόμαστε ότι αυτά τα προγράμματα όχι μόνο θα συνεχιστούν, αλλά θα επεκταθούν. Μέσα από τα προγράμματα αυτά ιδρύονται και καινούργιες θέσεις εργασίας, mm-hmm, οι οποίες βεβαίως, για να το πούμε και να ξέρει ο κόσμος, καταλαμβάνονται μέσα από μια διαδικασία ΣΕΠ, αλλά θα αφορά όλους τους πολίτες του Δήμου προφανώς και θα μπουν αυτοί οι οποίοι έχουν τα αντικειμενικά κριτήρια με βάση τον νόμο. Μάλιστα. Εκτός αυτού υπάρχουν και δομές, ήδη είχαμε τότε το 2012, 11, την περίοδο 2011-2012, εισάγει την χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα της λειτουργίας των παιδικών σταθμών, πράγμα που εξακολουθεί να ισχύει, φυσικά και θα συνεχίσει. Και βεβαίως κάτι που τώρα... Εξαιρετικά δύσκολη η σημερινή κατάσταση στους παιδικούς σταθμούς. Ναι,
οι παιδικοί σταθμοί και άλλα, και το ΟΔΙΟ, έχουν κλείσει εξαιτίας ανυπαρξίας της Δημοτικής Αρχής. Τρομακτικά προβλήματα στη λειτουργία τους και υποβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι γνωρίζω, δεν υπάρχει θέρμανση στους παιδικούς σταθμούς, αλλά δεν είναι αυτό. Είναι από ό,τι μας αναφέρουν και οι υπάλληλοι, αγοράζουν με δικά τους χρήματα υλικό εκπαίδευσης για τα παιδιά. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει, αλλά έτσι, όχι μας καταγγέλλεται, έτσι μας έχει αναφερθεί. Ναι. Είναι αλήθεια, δεν λένε ψέματα οι υπάλληλοι, γιατί να πούν άλλωστε. Αυτό που θα ήθελα να επισημάνω και που θα ιδρύσουμε ως καινούργια έτσι, διαδικασία είναι θα προβλέψουμε για όσους είναι πραγματικά αδύνατοι και δεν έχουν ένα κομμάτι πιάτο φαγητού στο σπίτι, μέσα από τις δομές που υπάρχουν ήδη τώρα, και τα κηφία αλλά και τους παιδικούς σταθμούς, να φροντίσουμε με υπηρεσίες που ήδη υπάρχουν, τη βοήθεια στο σπίτι βασικά, να μπορούμε να τους τροφοδοτούμε και με ένα πιάτο φαγητό. Υπάρχουν αρκετοί στο Δήμο μας, ιδιαίτερα στα Σέρβια, ας πούμε, οι οποίοι θα μπορούσαν να ενταχθούν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Θα γίνει μια έρευνα της κοινωνίας με έναν αδιάβλητο τρόπο και χωρίς διατηρώντας την ανωνυμία αλλά και την προφυλάσσουμε στην προφανώς. Του καθενός. Θα γίνει ένα τέτοιο πρόγραμμα έτσι ώστε να βοηθούν οι ανήμποροι. Και βεβαίως, ένα τελευταίο που θα πούμε είναι ότι θα προσπαθήσουμε να επεκτείνουμε στους πολύτεκνους, στις αδύναμες κοινωνικά ομάδες, περαιτέρω την μείωση των ανταποδοτικών τελών. Ναι. Ήδη το είχαμε επιβάλει εμείς, το είχαμε επιβάλει από το 2011 και θα προσπαθήσουμε, κάνοντας μια μελέτη, να μειώσουμε ακόμα περισσότερο τα ανταποδοτικά στις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες. Μάλιστα. Μιλήσατε για συρρήκνωση πληθυσμού. Η συρρήκνωση δυστυχώς γίνεται από τις νεαρότερες ηλικίες κυρίως και προς τα πάνω. Αυτό λοιπόν που λένε πολλοί είναι ότι τη στιγμή αυτή τουλάχιστον υπάρχει ένα ζήτημα με τον Δήμο όσον αφορά τις δομές άθλησης, τις δομές με τις οποίες μπορεί να κάποιος να γίνει δέκτης πολιτιστικών εκδηλώσεων και γεγονότων. Στον τομέα αυτό υπάρχει πρόβλεψη για να βελτιωθεί κάτι, ή θεωρείτε πως είναι πολυτέλεια για έναν Δήμο με προβλήματα του Δήμου Σερβίων? Όχι. Κοιτάξτε, τώρα ο Δήμος βρίσκεται σε μια κατάσταση. Υποδομές βέβαια έχουμε κάνει τότε που ήμασταν. Αλλά φυσικά και λείπουν πάρα πολλές. Θέλω όμως να επανέλθω στο πρώτο που είπατε, ότι φεύγουν οι νέοι μας. Να το πούμε με απλές κουβέντες. Οι νέοι μας φεύγουν βασικά επειδή δεν βρίσκουν δουλειά και θα δούμε ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε έτσι ώστε. Ο πρώτος μας στόχος είναι να μπορέσουμε με κάποιους τρόπους να κρατήσουμε αυτούς που υπάρχουν, τους νέους που ήδη υπάρχουν. Και με καινούργιες πολιτικές να προσελκύσουμε νέους που έχουν φύγει και να επιστρέψουν. Επομένως, θα πρέπει να επενδύσουμε γενικώς στη νεολαία, έτσι, και στην παιδεία βεβαίως, αλλά κυρίως στη νεολαία. Το πρώτο που πρέπει να δούμε είναι οι υποδομές της μικρότερης ηλικίας. Εμείς όταν ήμασταν Δημοτική Αρχή είχαμε την τόλμη μέσα σε ένα χρόνο να δώσουμε σε λειτουργία το κλειστό στάδιο Σερβίων, όπου είναι πια ένα καταφύγιο πάρα πολλών παιδιών που αθλούνται, που ασχολούνται με τον αθλητισμό, μπάσκετ, βόλεϊ και ούτω καθεξής. Τέτοια δομή που λείπει αυτή τη στιγμή από τα Σέρβια, από το Δήμο γενικότερα, αλλά μιλάμε για τα Σέρβια γιατί είναι το μεγάλο αστικό κέντρο και άρα ό,τι ανάγκη έχει ο Δήμος θα πρέπει να στραφούμε εκεί, είναι το κλειστό κολυμφητήριο. Και δεδομένου ότι είμαστε σε μια ορεινή έτσι, περιοχή και χρειάζεται. Κολυμφητήριο χρειάζεται έτσι κι αλλιώς, αλλά δεν μιλάμε για ανοιχτό, γιατί η περίοδος του χειμώνα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Άρα χρειάζεται κλειστό κολυμφητήριο. Εμείς δεσμευτήκαμε χθες στην ομιλία μας στο Πολιτιστικό Κέντρο ότι μέσα σε ένα διάστημα 3 ετών θα εκπονηθούν μελέτες και θα ενταχθεί σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Θα ενταχθούν σε ευρωπαϊκά προγράμματα οι μελέτες αυτές. Και είμαστε αισιόδοξοι ότι στα 3 χρόνια από την ανάληψη της Δημοτικής Αρχής θα μπορέσουμε να θεμελιώσουμε το κλειστό στάδιο. Ήδη υπάρχει οικόπεδο δίπλα στις αθλητικές εγκαταστάσεις, το οποίο το γνωρίζουμε ποιο είναι, και όταν με το καλό ολοκληρωθούν οι μελέτες, είμαστε βέβαιοι ότι θα βρούμε και τα κονδύλια, πάντα ευρωπαϊκά βέβαια και εθνικά. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα ιδιαίτερο που μπορούμε να βρούμε και εθνικά κονδύλια. Συνδυαστικά, ναι. Ναι, συνδυαστικά, για να κατασκευάσουμε το κλειστό κολυμπητήριο. Έχουμε τη γνώση, την εμπειρία, έχουμε και τον τρόπο. Και είμαστε βέβαιοι ότι θα το θεμελιώσουμε. Γνωρίζουμε ότι δεν θα τελειώσει επί των ημερών μας,
Αλλά δεν πειράζει. Ας τους, τα γένεια τα κάνει ο επόμενος δήμαρχος. Ας γίνει η αρχή. Εμείς έτσι κι αλλιώς έχουμε μάθει να δουλεύουμε μόνο και δεν χρειαζόμαστε καμιά επιβράβευση για τη δουλειά μας. Πάμε τώρα στο δύσκολο κομμάτι που αναφέραμε νωρίτερα, το ζήτημα της ανέβρεσης θέσεων εργασίας ή αν θέλετε της δημιουργίας συνθήκων για να προκύψουν οι θέσεις. Αν μου επιτρέπετε λίγο στο προηγούμενο, επειδή είναι. Εντάξει όμως, ναι. Υπάρχει ένα κλειστό γυμναστήριο στο Τρανόβαλτο, το οποίο είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δυστυχώς εμείς δεν προλάβαμε και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό από τους πολίτες των Καβουνίων, του Τρανοβάλτου κυρίως, αλλά και των Καβουνίων που στη χωρική ωραία μοντέλα που βρίσκεται. Δεν προλάβαμε να το δώσουμε σε λειτουργία. Χρειάζεται κάποιες επιπλέον δουλειές, αερισμός, εξαερισμός, θέρμανση κτλ. Έτσι ώστε να δοθεί σε λειτουργία και το κλειστό στάδιο, το κλειστό γυμναστήριο αυτό. Δεσμευόμαστε ότι στα δύο πρώτα χρόνια θα μπορέσουμε αυτό το κλειστό γυμναστήριο του Τρανοβάλτου να το δώσουμε σε λειτουργία. Μάλιστα. Είμαστε αισιόδοξοι και είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Ας μείνουμε σε αυτά, γιατί βλέπω και ο χρόνος μας πιέζει. Πάμε λοιπόν στο θέμα της ανεργίας. Θέλω να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στην αγροτική ανάπτυξη, γιατί μιλούμε για έναν αγροτικό δήμο, ο Δήμος Σερβίων. Να το δούμε συνδυαστικά και στην κοινωνία του τουρισμού, αλλά καταρχήν για το αν μπορούν να δημιουργηθούν διαφορετικές συνθήκες ώστε οι νέοι να βρουν μέσω της γης τρόπο να μείνουν στην περιοχή τους. Κοιτάξτε, ναι. Καταρχήν, για να βρουν δουλειά κάποιοι νέοι, θα πρέπει να υπάρχουν υποδομές ή ο Δήμος να βοηθήσει να δημιουργηθούν υποδομές οι οποίες θα εξασφαλίζουν ένα καλύτερο μεροκάματο. Αλλιώς κανένας δεν μένει. Απλά πράγματα. Έτσι, θα πάμε στο διατάφτα. Ο Δήμος λοιπόν μπορεί να βοηθήσει κάνοντας υποδομές και θα πούμε και ποια έργα έχουμε προγραμματίσει σε αυτό, έτσι ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής, γιατί εκεί είναι το μεγάλο μας στοίχημα. Και να μένει μεροκάματο για τον αγρότη και τον κτηνοτρόφο. Οι υποδομές τις οποίες έχουμε προγραμματίσει να κατασκευάσουμε, άλλες από αυτές έχουν μελέτες, θα πω και ποιες είναι, και άλλες όχι, και θα πρέπει να ολοκληρωθούν, είναι αρδευτικά σε όλη την έκταση του Δήμου, και θα τα αναφέρω γιατί είναι σημαντικά κατά την άποψή μας, ξεκινώντας από τα ορεινά, αρδευτικό Τρανοβάλτο, αρδευτικό Τριγωνικό, το οποίο έχει ολοκληρωμένες μελέτες σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αρδευτικό του Καβουνίων, το οποίο αφορά 15.000 στρέμματα με χρηματοδότηση από τη ΔΕΗ, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων. Αρδευτικό μικρό βέβαια, 600 στρεμμάτων στα πατατοχόρυβα της Καστανιάς. Επέκταση του αρδευτικού των Γουλών, όπου υπάρχει έτοιμη μελέτη για 2.000 στρέμματα. Επέκταση του αρδευτικού των Ημέρων για 2.000 στρέμματα, όπου μελέτη δεν υπάρχει, αλλά θα πρέπει να γίνει μελέτη. Ναι, ναι. Για την πατατοχόρυβα της Καστανιάς και για, για το αρδευτικό του Λιβαδρού υπάρχουν προκαταρκτικές μελέτες, άρα πρέπει να γίνουν μελέτες εφαρμογής και να προχωρήσουν. Χρειάζεται ένα διάστημα 2 χρόνων για να οριμάσουν αυτές, προκειμένου να ανταχθούν μετά σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Μάλιστα. Άρα και επιπλέον αναφέρω και το αρδευτικό του Λευκάρων που έχει όριμη μελέτη και το αρδευτικό της Μυζανής και ταυτόχρονα το ΕΒ μαζί, που δεν έχει καμιά μελέτη, άρα πρέπει να γίνουν μελέτες. Συμπερασματικά, μέσα στα πρώτα 2 χρόνια μπορούν να βγουν στον αέρα, να ενταχθούν το αρδευτικό του Τριγωνικού, το Λευκάρουν. Ακολούθως να μπουν του Λιβαδερού, των Καβουνίων που θα τρέχει έτσι κι αλλιώς. Και βεβαίως ένα πολύ σημαντικό και αφορά την πρωτογενή τομέα είναι η εξυγίαση του ΤΟΕΒ. Όλα τα ΤΟΕΒ της περιοχής μας έχουν χρέη. Ναι, ναι. Θα πρέπει να γίνει εξυγίαση και να δουλέψουν με έναν οικονομικό τρόπο έτσι ώστε να μην επιβαρύνονται οι αγρότες μας. Και εμείς δεσμευόμαστε να βοηθήσουμε έτσι, μέσα στον πρώτο χρόνο να γίνει άμεση μείωση του κόστους άρδευσης. Σήμερα είναι 45-50, ανάλογα με τον ΤΟΕΒ, ευρώ ένα στρέμμα. Αυτό πρέπει να κατέβει για να είναι βιώσιμο, μια καλλιέργεια, πρέπει να κατέβει καταρχήν 35-30 και μετά σε ένα ορίζοντα τετραετίας να πάει στα 25 και στα 20, μακάρι να πάει και στα 20, χρησιμοποιώντας και τις σύγχρονες τεχνολογίες που είναι ήδη εγκατεστημένες, παράδειγμα σαν τις βάνες, ηλεκτροβάνες που λέμε εμείς, αλλά βεβαίως και κατασκευή των φωτοβολταϊκών ή άλλων επενδύσεων που πρέπει να γίνουν, όπως έγινε στο Βελβεντό, ας πούμε, το υδροελεκτρικό, έτσι ώστε συνολικά, αντίστοιχες, συνολικά να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Εμείς θα είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό. Και σε αυτό θα είμαστε πρωτοπόροι. Γνωρίζουμε πώς θα το κάνουμε και θα το κάνουμε. Με ενημερώνω ότι έχουμε χρόνο για 2 ερωτήσεις ακόμα. Η πρώτη από τις 2 έχει να κάνει με την αξιοποίηση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, είτε αυτό είναι ο ορεινός πλούτος, είτε είναι αυτό τα όσα προσφέρουν τα χωριά μας. Κοιτάξτε, δεν θα επανέλθουμε τώρα γιατί δεν έχουμε και το χρόνο, σε αυτά που είναι γνωστά και από παλιότερα, δηλαδή όλα τα
σημεία ιδιαίτερου φυσικού κάλου. Είναι γνωστά τα κάστρα μα κτλ. Δεν θα περάσουν τα χάρια και όλα αυτά. Να τα αναδείξουμε αυτά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι επειδή έχουν γίνει μεν ενέργειες και, και εμείς όταν ήμασταν στην προηγούμενη διοίκηση, αλλά και από την περιφέρεια, απλά οι ενέργειες αυτές θα πρέπει κάποια στιγμή να συντονιστούν. Νομίζουμε ότι θα πρέπει, όχι νομίζουμε, έχουμε δεσμευτεί ότι θα συνταχθεί η μελέτη ένα στρατηγικό σχέδιο σε συνεργασία πάντα με την περιφέρεια και τους όμορους δήμους, έτσι ώστε να υπάρξει μια συνολική ανάπτυξη στην περιοχή μας. Εστιάζουμε στη λίμνη Πολυφύτου, πάντα με επίκεντρο την Νεράιδα, για την οποία παρεπιπτόντως υπάρχει και μελέτη αναβάθμισης, έτσι, ανάπλασης, που δεν πέρασε το η οποία δεν πέρασε, αλλά θα περάσει. Αν είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα περάσει κατευθείαν, έτσι ώστε να πάμε σε έναν σταδιακό, μια σταδιακή πραγματοποίηση. Προφανώς είναι σημαντικό για εμάς ο τουρισμός, αλλά αυτό συνδυάζεται με τον πρωτογενή τομέα και με τα προϊόντα. Στους μικρούς τα όλα, προϊόντα τα οποία υπάρχουν, βγαίνουν, παράγονται στην περιοχή μας. Κλείνω με τον φάκελο. Μεγάλα έργα, μεγάλες υποδομές. Λένε ότι η εποχή αυτή δεν ευνοεί τέτοιες παρεμβάσεις. Ποια είναι η δική σας άποψη? Ανεξάρτητα τι λένε κάποιοι, εμείς δεν πιστεύουμε σε αυτό. Πάντα σε κάθε εποχή, ακόμα και στις πιο δύσκολες εποχές, πάντα θα γίνουν και θα υπάρχουν μεγάλα έργα. Δεν μπορεί άλλωστε να μην γίνουν αυτό. Υπάρχουν ειδικά προβλήματα στο Δήμο μας. Οδικοί άξονες οι οποίοι πρέπει να ολοκληρωθούν. Παραδείγματος χάρη, Λεύκαρα Νεράιδα δρόμος πρέπει να ασφαλτιστρωθεί. Το πρόβλημα της παράκαμψης των Σερβίων είναι ένας δρόμος απέναντι στο Τούρκιο σχολείο που βγαίνει στο Πλατανόρημα. Και αυτός πρέπει να ασφαλτιστρωθεί. Είναι ευθύνη του Δήμου. Ενώ ο δρόμος Λεύκαρα Νεράιδα είναι σε συνεργασία με την περιφέρεια. Περιφέρεια, ναι. Βεβαίως υπάρχουν και ο δρόμος Κατερίνης Λάκος μέχρι την Ελλάδα που έχει στροφές. Και στο λάκκο τη Κατερίνη, αλλά και προ την περιοχή τη Ελλάδα, όπου αυτά πάλι σε συνεργασία με την περιφέρεια, θα πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα αυτό, γιατί ο κόσμο θα λυπηρείται ιδιαίτερα στην περίοδο του χειμώνα. Όσον αφορά το οδικό δίκτυο, ναι. Υπάρχουν συστήματα ίδρυυση που πρέπει να αντικατασταθούν. Ευτυχώ, λόγω του Φιλόδημο, έχουν ενταχθεί ήδη στο Φιλόδημο οι αντικαταστάσει δικτύων ίδρυυση μεταξύ Τριγωνικού και Ελλάδα, και αυτά θα αρχίσουν να εκτελούνται από τι αρχέ του 20. Και βεβαίως υπάρχουν μελέτες όρημες για βιολογικούς καθαρισμούς, τις είχαμε αφήσει εμείς δηλαδή από το 2014. Όρημες μελέτες για βιολογικούς καθαρισμούς Τρανοβάλτου, Μικροβάλτου, Λαζαράδων. Μάλιστα. Και μικρούς βιολογικούς σε κάθε χωριό. Ξέρω ότι αυτοί οι μικροί βιολογικοί τώρα έχουν μια δυσκολία στο να ενταχθούν. Θα δούμε με ποιον τρόπο και πώς θα το ξεπεράσουμε αυτό. Μάλιστα. Γιατί από τη λίμνη στην οποία ζούμε δίπλα, στις λίμνες μάλλον. Τροφοδοτείται η Θεσσαλονίκη, άρα δεν μπορεί να υπάρχουν έτσι, να χύνονται ελλείμματα εκεί. Και βέβαια υπάρχουν μια σειρά μεγάλων έργων. Δράσεις που θα υλοποιηθούν και πρέπει να κλείσουν με αυτά. Είναι το μεγάλο μας πρόγραμμα που είχαμε ξεκινήσει το 2014 για την αξιοποίηση του μαρμαροφόρου περιοχής του Τρανοβάλτου. Οι μελέτες τελειώνουν τώρα, τις είχαμε ξεκινήσει το 2014 εμείς. Τελειώνουν τώρα οι μελέτες, άρα η επόμενη δημοτική αρχή θα κληθεί να υλοποιήσει τη μελέτη αυτή. Εμείς είμαστε αισιόδοξοι, το ξέρουμε, άλλωστε και η δική μας ιδέα ήταν η μελέτη αυτή όπως προχώρησαν. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο μεγάλο επίσης είναι ότι υπάρχουν δύο προγράμματα πιλωτικής τηλεθέρμανσης στα Σέρβια μέσα. Τα κατασκευαστή εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση ζωικών αποβλήτων και παραγωγή βιαρίου και καύση του βιαρίου. Και μέσα από τη διαδικασία αυτή θα παράγεται και θερμική ενέργεια με την οποία θα θερμαίνονται τα κτίρια της περιοχής. Δηλαδή το κλειστό, το γήπεδο, το γυμνάσιο Λύκειο, το δημοτικό σχολείο, ο παιδικός σταθμός και το κέντρο υγείας. Θα μειωθεί το κόστος λειτουργίας, είναι κατανοητό. Κάτι το οποίο θα πρέπει να πούμε επίσης είναι ότι στο άμεσο μέλλον, εμείς ξεκινώντας δηλαδή, θα εκμονήσουμε μελέτη βιωσιμότητας για την κατασκευή τηλεθέρμανσης στα Σέρβια και στα γύρω χωριά. Χρειάζεται πρώτα μελέτη βιωσιμότητας. Εφόσον αυτό αποδειχτεί ότι είναι. Τελευταίο μου το αναφέρετε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό, δώστε μου χρόνο να σας τα πω. Ένα λεπτό, δύο. Θα πρέπει να προκύψει από τη μελέτη βιωσιμότητας ότι οικονομικά στέκεται με τέτοια επένδυση, χρησιμοποιώντας βιομάζα σε ποσοστό πάνω από 50% για να είναι και επιδοτούμενα από ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά και τον ντόπιο λιγνίτη, ο οποίος είναι και εξαιρετικής ποιότητας. Και μπορεί με την ξύραση να χρησιμοποιηθεί. Για να λειτουργήσουν και τα ορυχεία, λέτε, τη περιοχή. Ναι, είναι διπλό. Αυτό είναι ένα έμεσο τρόπο στήριξη των λειτουργίων τη περιοχή, στα οποία απασχολούνται περίπου αυτή τη στιγμή
400 άτομα. Μάλιστα. Και δύο χρόνια πριν που είχαμε την κρίση, είχαν ήδη δημιουργηθεί κοινωνικά προβλήματα από τις απολύσεις που είχαμε στα ορυκεία αυτά. Εμείς θα στηρίξουμε όλες αυτές τις προσπάθειες. Δυστυχώς δεν έχουμε το χρόνο, με πιέζεται. Το κρατάμε, όμως είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό. Θα ήθελα κάποια στιγμή να μπορέσουμε να μιλήσουμε θεματικά και όχι για όλα τα ζητήματα, να μπορέσουμε να ξεδιπλώσουμε το πρόγραμμά μας, το όραμά μας, το οποίο εμείς ονομάζουμε πρόγραμμα, ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανόρθωσης και ανάπτυξης του Δήμου Σερβίων. Μάλιστα. Είναι συνολικό πρόγραμμα, περιέχει λεπτομέρειες, το έχουμε καταρτήσει, είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Έχει χρονοδιάγραμμα, συγκεκριμένες ενέργειες και την βεβαιότητα ότι θα υλοποιηθεί. Δεν δίνουμε καμιά υπόσχεση. Είναι δέσμευσή μας. Ό,τι λέμε είναι δέσμευση. Δεν λέμε τίποτα στον αέρα. Για αυτά που λέμε τα πιστεύουμε και όχι μόνο τα πιστεύουμε. Είμαστε βέβαιοι ότι θα τα κάνουμε. Μάλιστα. Κύριε Κωνσταντόπουλε, ευχαριστώ θερμά για την συνομιλία μας. Ευχαριστώ και εγώ θερμά για τον χρόνο που διαθέσατε και ελπίζω κάποια στιγμή να μιλήσουμε συγκεκριμένα και με θεματικές ενότητες για όλα τα προβλήματα του Δήμου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ πολύ και όλοι σας που είμαστε μαζί σας. Ήσασταν και εσείς μαζί μας. Καλή σας νύχτα.